Είμαστε με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο, με το συνδυασμό μπροστά του Παναγιώτη Χριστόφα, κύριο Νίκο Γιαννάκα. Σας έχουμε γνωρίσει μέσα από την έντονη ενασχόλησή σας με το Σύλλογο Ασπίδα. Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε και στα αυτοδιοικητικά? Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στη Μυτιλίνη. Σπούδασα Θεσσαλονίκη αρκετά χρόνια και δούλευα εκεί. Σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου μπόρεσα και ταξίδεψα πάρα πολύ. Και εντός της Ελλάδος και εκτός, και είδα πολλά διαφορετικά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας μιας πόλης και γενικότερα σε πράγματα καθημερινότητας που ζούμε μέσα στην πόλη, και θεώρησα ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες από αυτά που είδα ότι μπορούν να εφαρμοστούν πολύ εύκολα και στο δικό μας τόπο. Όταν επέστρεψα εδώ, επέστρεψα για να επιχειρήσω και να γυρίσω στον τόπο που αγαπώ. Αλλά όχι μόνο έτσι. Ήθελα να προσφέρω και σαν ενεργός πολίτης. Γι' αυτό το λόγο ασχολήθηκα πάρα πολύ και με εθελοντικές δράσεις και με τον Εξοριστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο της Επάνω Σκάλας, αλλά και προσφάτως σαν πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Ασπίδα, που έχω την τιμή να είμαι. Θεωρώ ότι όλοι οι κάτοικοι και οι πολίτες του νησιού θα πρέπει να δείχνουν την ενεργή πλευρά τους και από το δικό τους κομμάτι ο καθένας να προσφέρει για τη βελτίωση αυτού του τόπου με όποιο τρόπο μπορεί. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και αυτό προσπαθώ και εγώ. Γιατί επέλεξες να είσαι στο πλευρό του Παναγιώτη Χριστόφα? Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ τον γνώριζα και από πριν. Είμαστε κοντά στην ηλικία και γνωριζόμασταν αρκετά χρόνια πριν. Γνωρίζω για το τι είναι ικανός. Γνωρίζω για την πάρα πολύ καλή οργάνωση και τους στόχους που έχει. Και έχουμε μια κοινή ιδέα, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που θέλουμε να δούμε να γίνουν στο νησί. Πολλά από αυτά που τα θεωρώ ότι είναι και αρκετά εφικτά, αλλά για να γίνουν πράξη χρειάζεται να υπάρχει μια καλή ομάδα και συνεργασία. Αυτό είναι που μας εμπνέει ο Παναγιώτης Χριστόφας και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ και αρκετά χρόνια που το οργανώνει όλο αυτό, γιατί δεν είναι απόφαση λίγων ημερών. Προσωπικά είμαστε πάνω από 2 χρόνια που συζητάμε και μελετάμε τέτοιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, και θεωρώ ότι αν υπάρχει μια ελπίδα να γίνει κάτι καλό και να δούμε βελτίωση σε αυτόν τον τόπο, αυτή τη στιγμή όλες οι ελπίδες μου είναι πάνω στον Παναγιώτη Χριστόφα και ποντάρω πολλά πάνω σε αυτή την ομάδα που έχουμε δημιουργήσει, και είναι πάρα πολύ καλά παιδιά όλη η ομάδα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες προς υλοποίηση που εσείς θέτετε σε περίπτωση που βγει δήμαρχος ο Παναγιώτης Χριστόφας? Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα, είναι η αλήθεια, και για μέσα στην πόλη αλλά και για τα χωριά. Εγώ προσωπικά, σαν Νίκος, αυτό που θα ήθελα να δω πρώτα είναι η καθαριότητα και ο καλοπισμός της πόλης. Να μπορούμε να περπατήσουμε αυτή την πόλη, να βγούμε βόλτα με τους φίλους μας, να καλέσουμε φίλους μας εκτός νησιού για να δείξουμε το μέρος μας και να μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρά πραγματάκια που μπορούν όλα αυτά να αλλάξουν όλη την εικόνα πολύ εύκολα, και μετά σε δεύτερη φάση εννοείται να γίνουν όλα τα σοβαρά έργα που πρέπει να γίνουν δομικά, είτε είναι με τα σχολεία, με τα κολυμβητήρια, με δρόμους, με βιολογικούς. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που τρέχουν, που όμως είναι χρονοβόρα και είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθούν, αλλά πρέπει όλα να μπουν σε μια σειρά. Και θεωρώ ότι υπάρχει πολύ καλός προγραμματισμός για να μπορέσουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Γιατί να εμπιστευτούμε την ψήφο μας στον Νίκο Γιαννάκα? Καλή ερώτηση. Προσωπικά νομίζω ότι έχω δείξει με το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια που έχω επιστρέψει στο νησί το τι έχω όρεξη να κάνω και τις δυνατότητες. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται κατάπαυστα, έχει σχέδιο και προγραμματισμό και με ενδιαφέρει το συνολικό καλό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαι ενεργός με όλα αυτά ταυτόχρονα, και με τα εθελοντικά και με τους συλλογικά και τώρα με τα αυτοδιοικητικά που θέλω να ασχοληθώ. Γιατί πέρα από πολίτες και επιχειρηματίες που είμαστε στο νησί, πρέπει να δούμε και το αύριο. Και το αύριο είναι ότι όταν εγώ είχα το δίλημα το αν θα ξαναγυρίσω στο νησί ή όχι λόγω αυτών των πραγμάτων που δεν μας αρέσανε, αυτά είναι η ευκαιρία μας τώρα να τα αλλάξουμε για τους επόμενους. Οπότε αυτός είναι ο κυριός μου στόχος, ό,τι περνάει από το χέρι μου να προσπαθήσω και το βράδυ να κοιμηθώ ήσυχος ότι έχω κάνει ό,τι μπορούσα.